Κατά τη γνώμη μου, ο ΣΥΡΙΖΑ δίνει σταθερά πολιτική νομιμοποίηση στην τρομοκρατία με δηλώσεις του, με επισκέψεις στις φυλακές του στους τρομοκράτες, με επικοινωνία και συναλλαγή μαζί τους, με αλλαγή αντιτρομοκρατικών νόμων, με φωτογραφικές διατάξεις για τους συγγενείς τους και για ανάπηρους τρομοκράτες, αν θυμάστε, με πάρα πολλές δηλώσεις. Όπου εδώ ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ είχε επισκεφθεί τον Κουφοντίνα στο νοσοκομείο της Λαμίας και του είχε πει ότι να ξέρεις ότι η προοπτική μας είναι η κατάργηση των φυλακών. Ωραία. Κύριε Χρήστου. Σας παρακαλώ, δεν υπάρχει θέμα τρομοκρατίας. Είναι θέμα τρομοκρατίας. Σας παρακαλώ. Για πολιτικούς λόγους. Για πολιτικούς λόγους. Ακούστε με. Αφήστε. Κανείς στην Ελλάδα που δεν ακούγεται από κάποια χωρίς παιδιά δεν θέτει θέμα τρομοκρατίας. Και μόνο δεν υπάρχει κανένα θέμα τρομοκρατίας. Και μόνο άλλο είναι το θέμα που συζητάμε. Έλατε, λοιπόν, κυρία Βούλτος. Και μόνο το πάθος με το οποίο τοποθετήστε αποτελεί πολιτική νομιμοποίηση της τρομοκρατίας. Γιατί αυτό απαγορεύεται σε όλο τον κόσμο. Ακόμη και η δημοσίευση εγώ των προκηρύξεων της εφαρμογής των νόμων. Και ακούστε, μας... ναι, πολύ υπέρ είστε. Λοιπόν, ακούστε. Ακούστε, κύριε Χρήστο. Πρέπει να πάμε σε διάλειμμα, παιδιά. Ελάτε να μιλήσουμε. Αυτό που κάνετε είναι πολιτική τρομοκρατία. Αυτή η πολιτική νομοποίηση. Λοιπόν, ακούστε με. Μη μιλήσετε άλλο. Ακούσατε. Κατηγορούσατε το Πασό είπα. Ότι είναι πίσω από την τρομοκρατία. Ναι. Και το κάνετε ακούστε την ίδια συνταγή και τώρα. Ωραία, πάμε σε διάλειμμα. Δεν έχουμε άλλο λόγο. Πάμε σε διάλειμμα. Ελάτε ρε παιδιά με το λαλιώτη, ας τον άνθρωπο. Ο λαλιώτης μας θέλει τώρα. Πρωτοσέλιδο ήταν η Δημήτρη ο λαλιώτης. Τα θυμάμαι. Αυτό είναι τρομοκρατία. Αυτό είναι τρομοκρατία.